Η Ελλάδα είναι η τρίτη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απονομή τη δικαιοσύνη, σύμφωνα με αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω προκύπτει από στοιχεία που συγκέντρωσε η Κομισιόν στην Ελλάδα, ο χρόνο για την εκδίκαση αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια έχει αυξηθεί από 190 το 2010 σε 460 ημέρες το 2012, επίδοση η οποία είναι η τρίτη χειρότερη μεταξύ των 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζουν η Λιθουανία, το Λοξεμβούργο, η Ουγγαρία με χρόνο επίλυση που δεν υπερβαίνει τις 100 ημέρες, ενώ τις χειρότερες παρουσιάζουν η Ιταλία και η Μάλτα. Σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα του συστήματο δικαιοσύνη, από την έρευνα προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τι χειρότερε επιδόσει μεταξύ των 20 κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία εφόσον το ποσοστό εκδίκασης αστικών και εμπορικών διαφορών πρωτοβάθμια μειώθηκε από 79% το 2010 σε 59% το 2012, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίζουν το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και η Μάλτα. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του συστήματος δικαιοσύνης, προκύπτει ότι σε μία κλίμακα που κυμαίνεται από 0 μέχρι 4 η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίδοση 1,5 και η Κύπρος προτελευταία με επίδοση 2. Ενώ τις πρώτες θέσεις με επίδοση 4 έχουν 10 κράτη-μέλη, η Δανία, η Εσονία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Φιλανδία και η Σουηδία.